Καλώς μεσημέρι. Καλώς ήρθατε και από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Να είστε καλά. Θα μας πείτε τι κάνατε εκεί με δύο λόγια. Εκεί ήταν το ετήσιο συνέδριο του Capital Link. Ήταν μια ευκαιρία στην ημέρα του συνεδρίου και να τοποθετηθώ επί των προτεραιοτήτων για το 2024 του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, αλλά να κάνουμε και αρκετές συναντήσεις με δυνητικούς επενδυτές, προκειμένου να έρθουν ακόμα περισσότερες ξένες επενδύσεις στον τόπο μας, στο πεδίο των υποδομών και των μεταφορών, προφανώς συνάδελφοί μου, άλλοι υπουργοί στο δικό τους τομέα ευθύνης, για να δημιουργηθούν θέσεις απασχόλησης, ακόμα περισσότερες καλές θέσεις απασχόλησης στην Ελλάδα. Άρα ήταν μια ετήσια συνάντηση που γίνεται περίπου αυτή την περίοδο. Ένα ημερήσιο συνέδριο το οποίο είναι αρκετά χρήσιμο για την πατρίδα. Οι υποδομές θα αφορούν το δικό σας πεδίο, δηλαδή στο επίπεδο υποδομών και μεταφορών. Οι συζητήσεις που έκανα εγώ και η τοποθέτηση που έκανα αφορούσε το δικό μου πεδίο ευθύνης. Υπήρχε όμως ο Υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος για το δικό του πεδίο ευθύνης. Υπήρχε ο Υπουργός Οικονομικών και Επενδύσεων. Ήταν δηλαδή και άλλοι συναδελφοί μου. Μάλιστα. Πώς είναι το κλίμα, πώς μας βλέπουν? Κοιτάξτε, το κλίμα είναι πάρα πολύ καλύτερο από ό,τι ήταν πριν από 4 χρόνια. Και επειδή έχω ένα μέτρο σύγκριση σε ετήσια βάση, προφανώς η χώρα με τις θυσίες της κοινωνίας μέσα σε αυτά τα 4 χρόνια έχει ανακάμψει, αναπτύσσεται βιώσιμα και ισχυροποιείται ποικιλοτρόπως. Και προφανώς πολύ πρόσφατα αναβαθμίστηκε κιόλας, αναβαθμίζονταν επί 4 χρόνια, αλλά επέτυχε και την επενδυτική βαθμίδα. Θεωρώ συνεπώς, και αυτό αποδεικνύεται από όλους τους δείκτες της οικονομίας, ότι σε αυτό το πεδίο και σε αυτό το πεδίο η κυβέρνηση έχει πολύ καλή βαθμολογία. Άλλωστε, νομίζω, και επειδή ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι η οικονομία και το πορτοφόλι του κάθε πολίτη είναι βασικό συστατικό και βασικό χαρακτηριστικό της ψήφου, τα αποτελέσματα των εκλογών που είχαμε το 2023 καταδεικνύουν ότι η κοινωνία αναγνωρίζει αυτή την προσπάθεια και το αποτέλεσμα. Χωρίς να σημαίνει ότι δεν υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης, χωρίς να σημαίνει ότι όλα γίναν τέλεια, μέσα όμως σε πρωτόγνωρα εξαιρετικές δυσμενείς εξωτερικές συνθήκες και εξωτερικούς κινδύνους, και χωρίς να σημαίνει ότι δεν θα πρέπει να παλεύουμε συνεχώς για το καλύτερο. Τι θα μπορούσαν να κάνουν δηλαδή οι επενδυτές πέραν του Ατλαντικού εδώ στην χώρα μας? Να επενδύσουν, για παράδειγμα, σε λιμάνια, που ήδη το κάνουν. Να επενδύσουν στην ενίσχυση μέσα από σχήματα παραχωρήσεων ή ΣΔΙΤ διαφόρων περιουσιακών στοιχείων της χώρας, όταν αυτά υλοποιούνται. Δρόμοι, γέφυρες, αεροδρόμια και ούτω καθεξής. Σας θυμίζω ότι κατασκευάζω το Καστέλι. Στο Καστέλι υπάρχουν και ξένοι παιδί. Το αεροδρόμιο, ναι. Σωστά. Υπάρχει μια διαδικασία τώρα που τρέχει για το αεροδρόμιο της Καλαμάτας. Υπάρχουν μια σειρά από άλλα αεροδρόμια τα οποία ακολουθούν. Εκεί υπάρχουν πολύ δυνητικοί παίκτες που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον. Υπάρχει το πεδίο των μεταφορών. Στις μεταφορές υπάρχει ενδιαφέρον από ξένους επενδυτές για λεωφορεία. Θυμίζω ότι τα ηλεκτρικά λεωφορεία θα έρθουν από την Κίνα. Τα λεωφορεία φυσικού αερίου από την Ιταλία και τη Γαλλία. Άρα υπάρχουν ξένοι επενδυτές οι οποίοι ενδιαφέρονται στη χώρα να επενδύσουν ακόμα περισσότερο. Ωραία. Να το δούμε αυτό με τη σπράγμαση και θα μας δώσει μια άλλη ταχύτητα, έτσι. Νομίζω ήδη το βλέπουμε. Η εν πάση περιπτώσει, για να κάνουμε και μια γέφυρα με την προηγούμενη τηλεφωνική μας επικοινωνία που είχαμε, νομίζω ότι γνωρίζετε και εσείς ότι στην περιοχή μας, στο τελευταίο χρονικό διάστημα, αναπτύσσονται και θα ξετυλιχθούν στο μέλλον ακόμα περισσότερες πρωτοβουλίες του ιδιωτικού τομέα, χωρίς να σημαίνει κατά ανάγκη ότι θα είναι ξένες άμεσες επενδύσεις. Η περιοχή της Πελαγίας είναι μια ξένη άμεση επένδυση, πολύ μεγάλη, η οποία εξελίσσεται. Τα εργοστάσια που έχουν γίνει εκεί στην Τόιν Πάκο, όπως ξέρετε πολύ καλά, έχουν διπλασιαστεί και τριπλασιαστεί. Στην περιοχή της Λαμίας γνωρίζετε ότι φαίνεται να υπάρχει ένα επενδυτικό ενδιαφέρον από την Ίον. Δηλαδή και να κάνει τις επιχειρήσεις προς το Αυλάκιο, όπως και από την Φιλόσοφη, την εταιρεία με τη διαχείριση ψαριών. Άρα βλέπετε ότι υπάρχουν επενδύσεις οι οποίες πλέον έρχονται και στην περιοχή της Λαμίας με μεγαλύτερη ένταση. Αρκεί να βελτιωθούν και οι συνθήκες ή μάλλον οι προϋποθέσεις που θα μπορεί κάποιος επενδυτής να καταλάβει χώρο μέσα στη βιομηχανική περιοχή, γιατί εδώ πρέπει να το συζητήσουμε λιγάκι και με την τράπεζα που διαχειρίζεται. Κοιτάξτε, νομίζω όμως ότι έχουν γίνει καλές συζητήσεις. Μιλάμε για την ΕΤΒΑΒΙΠΕ. Δεν σας κρύβω ότι είμαι σε μια διαδικασία στην οποία θα υπαγραφεί μια προγραμματική σύμβαση μεταξύ του ΟΣΕ και της ΕΤΒΑΒΙΠΕ.
έτσι ώστε να γίνει μια μελέτη σε όλη την Ελλάδα, αλλά αντιλαμβάνεσαι αυτή τη φορά και την περιοχή μας, για τη σύνδεση του σιδηροδρομικού δικτύου με τη ΣΒΠΕ της χώρας. Mm-hmm, πολύ σημαντικό αυτό. Γιατί έχουμε τη σύνδεση ως προτεραιότητα του σιδηροδρομικού δικτύου με τα λιμάνια, κυρίως τα 6 μεγάλα λιμάνια της χώρας, αλλά και στην περιοχή μας υπάρχει μια δυνατότητα αυτό το τρένο να εξυπηρετήσει και ΣΒΠΕ και λιμάνι. Ναι. Άρα θα είμαστε μια διαδικασία μελετών επί αυτού. Πολλές όμως επιχειρήσεις γίνονται και εκτός ΣΒΠΕ. Συμφωνώ μαζί σας, ναι, ότι χρειάζονται, απαιτείται το δημόσιο να δώσει τα κατάλληλα κίνητρα για την προσέλκυση επενδύσεων, αλλά και οι επενδυτές από τη δική τους πλευρά οφείλουν να σέβονται αυτό που λέμε, συγγνώμη για την αγγλική έκφραση, τους stakeholders, δηλαδή όχι τους μετόχους, mm-hmm, όλους αυτούς που ενδιαφέρονται για την πορεία μιας επιχείρησης, με ιδιαίτερη έμφαση στους εργαζόμενους, που σημαίνει και καλύτερες απολαβές και καλύτερες συνθήκες εργασίας. Μάλιστα. Τώρα βέβαια με σπασπήκατε σε ένα άλλο θέμα, το οποίο πρέπει κάποια στιγμή να τελειώνει, κύριε Υπουργέ. Μιλάμε για το θέμα της ΛΑΡΚΟ, πρέπει να ολοκληρωθεί. Δεν είναι στην αρμοδιότητά σας βεβαίως, αλλά ναι, ως βουλευτής Φιώτιδας το παρακολουθείτε πολύ καλά και ως πρώην Υπουργός Οικονομικών. Έχω ασχοληθεί, ναι, επί 16 χρόνια, έτσι, με τη ΛΑΡΚΟ. Έτσι ακριβώς. Και η ΛΑΡΚΟ έθισε δύσκολη θέση από το 2012. Ναι. Τότε σας θυμίζω ότι αν δεν υπήρχε μία πίεση, είχαν τελειώσει οι άδειες περιβαλλοντικές και θα μπορούσαν να κλείσει το εργοστάσιο. Να κλείσει, ναι. Και κρατήθηκε όρθιο από το 2012. Θυμάμαι την πρώτη παρέμβασή μου που ήταν τότε. 13-14 χρόνια μετά προσπαθούμε, παλεύουμε, αποκινούμε τους εργαζόμενους. Νομίζω ότι απερίχθη το 2023 ότι υπήρχε ένα συχνοτισμός με τους εργαζόμενους, ναι, για τις προτεραιότητες που έπρεπε να τεθούν. Είναι γεγονός ότι υπάρχουν κάποια ζητήματα με τον δυνητικό επενδυτή, τον επενδυτή δηλαδή που έχει προκριθεί. Ναι. Υπάρχει μια δικαστική ακόμα εκκρεμότητα σε έναν εκ των δύο διαγωνισμών. Όμως η κυβέρνηση σεβόμενη τους εργαζόμενους, όπως ξέρετε, με διάταξη νόμου που υπάρχει στη Βουλή, ναι, παρατείνει το καθεστώς, ναι, το οποίο είναι ένα εξαιρετικά ευνοϊκό καθεστώς για τους συμπατριώτες μας. Εκτιμάται μέχρι τότε θα έχουν ξεπεραστεί οι δικαστικές εμπλοκές. Δεν είμαι απολύτως σίγουρος. Mm. Ίσως να χρειαστεί εγκαίρως στους πρώτους μήνες του 24 να προνοήσουμε κάτι περισσότερο για τους εργαζόμενους. Μια παράταση πλέον. Δεν θα μου επιτρέψετε να συζητήσω πρώτα με το Υπουργείο. Ναι, σύμφωνα, ναι, ναι, εντάξει. Γιατί θέλω να ξέρω και τι, ναι, δυνατότητες υπάρχουν, ναι, από τον κρατικό προϋπολογισμό για, ναι, τη βοήθεια αυτών. Mm-hmm. Γιατί πλέον μιλάμε για τον κρατικό προϋπολογισμό. Ασφαλώς, ναι, ναι. Και για ένα εργοστάσιο το οποίο είναι κλειστό επί της ουσίας. Ναι. Δεν λειτουργεί. Απλά συντηρείται. Κρίμα, γιατί έχουμε μεγάλη ζήτηση νικελίου και δυστυχώς δεν μπορούμε, ναι, να τα αποκριθούμε. Να σας πω όμως κάτι. Ναι. Αυτό το επιχείρημα το ακούω και είναι απολύτως ορθό. Εάν όμως ήταν όλα τόσο ορόδυνα, δηλαδή ακούω πολλές φορές στο δημόσιο διάλογο, ένα εξαιρετικό περιουσιακό στοιχείο, η τιμή του νικελίου η οποία αυξάνει, τότε γιατί δεν έρχονται οι επενδυτές, πολλοί επενδυτές, ναι, να πούνε ότι θέλουμε να πάρουμε τη ΛΑΡΚΟ και καταλήξαμε σε έναν. Στον έναν διαγωνισμό και σε έναν συνένα στον άλλο διαγωνισμό. Πά σε ένα λιμάνι στην Αλεξανδρούπολη και υπάρχουν 5 επενδυτικά σχήματα. Ναι, ναι, ναι. Άσχετα να αποφασίσαμε να το αποκρατικοποιήσουμε και ο ορθός ο πρωθυπουργός. Ναι. Αλλά εδώ γιατί δεν υπήρχαν οι επενδυτές, γιατί δεν ήρθαν οι ιδιώτες. Η διαδικασία αυτή κράτησε για μεγάλο χρονικό διάστημα. Αν συνεπώς ο ιδιώτης έκρινε ότι από εκεί είναι πράγματι ένα φοβερό περιουσιακό στοιχείο, ναι, στο οποίο θα βγάλει και κέρδος. Γιατί κακά τα ψέματα, κανένας ιδιώτης δεν πηγαίνει να επενδύσει κάπου τα χρήματά του, ναι, και των μετόχων του, αν δεν βγάλει και κάποιο κέρδος, mm-hmm, δεν υπάρχει προοπτική του κέρδους. Τότε γιατί δεν υπήρχε. Έχετε χρήμα. Κάποια εξήγηση, κύριε Υπουργέ? Μα είναι προφανές ότι όταν έχεις δεκάδες εκατομμύρια οφειλές και χρέη και έχεις και την ανάγκη να κάνεις δεκάδες εκατομμύρια επενδύσεις, ναι, για να σταθεροποιηθεί η κατάσταση, δεν έχουν γίνει επενδύσεις στα ορυχεία τα τελευταία 15-20 χρόνια. Είναι αλήθεια. Τότε δεν είναι μόνο το κόστος του να πάρεις το περιουσιακό στοιχείο, είναι και το κόστος των επενδύσεων που πρέπει να κάνεις, mm, προκειμένου να σταθεροποιηθεί η κατάσταση για να μπορέσεις να αξιοποιήσεις τις ευκαιρίες που υπάρχουν. Αυτή η διαδικασία δεν θα κρατήσει λίγο. Και αυτό αφορά προβληματικά στοιχεία της χώρας, μεταξύ άλλων σας θυμίζω τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά, την Ελβό, τα ΕΑΣ, ναι, ναι, και άλλους. Κύριε Υπουργέ, πάμε σε ένα θέμα το οποίο μας απασχολεί εδώ και πολύ καιρό και διαβάσαμε ότι ήδη έχουν γίνει ορισμένες παρεμβάσεις ώστε να επανέλθει στη λειτουργικότητά της, αν όχι στην προτεραία της κατάσταση, η σιδηροδρομική γραμμή από το Δομοκό και πάνω μέχρι τη Θεσσαλονίκη.
Και ήδη έχουν ξεκινήσει τα εμπορευματικά τρένα να κινούνται και μεθαύριο το Σάββατο, αν δεν κάνω λάθος, θα ξεκινήσουν και ορισμένα δρομολόγια των επιβατικών σιδηροδρομικών σειρμών. Θα επιδιώξω στον πρώτο να είμαι και εγώ μέσα ως επιβάτης από την Αθήνα μέχρι τη Λάρισα το Σάββατο το πρωί. Ωραία, θα τα πούμε στο Λιανοκλάδι. με το σημερινό σχεδιασμό ο οποίος υπάρχει. Ναι, επιβεβαιώνω αυτό που λέτε. Υπάρχει η προσωρινή αποκατάσταση και υπάρχει και η μόνιμη αποκατάσταση. Ναι. Η προσωρινή αποκατάσταση κόστησε περίπου 14 εκατομμύρια ευρώ. Αφορούσε έργα τα οποία έπρεπε να γίνουν σε μία μονή γραμμή, έτσι ώστε να μπορέσει να ξεκινήσει ένα τρένο για εμπορεύματα. Γιατί έχουν στοκάρει πάρα πολλά εμπορεύματα, κυρίως στον Πειραιά, με τεράστιο κόστος για την ελληνική οικονομία. Και στη συνέχεια, αφού γίνουν κάποιες μεταφορές, μετακινήσεις για 5-6 μέρες, άρα τεσταριστεί ακόμα περισσότερο το σύστημα, με ταχύτητες εκμετάλλευσης περίπου στα 80 χιλιόμετρα την ώρα, παρεπιπτόντως η επεξεργασία των μετρήσεων που έγιναν από ένα καταγραφικό τρένο δείχνουν ότι η γραμμή είναι κατάλληλη για ταχύτητες μέχρι 160 χιλιόμετρα την ώρα, όμως επέλεξε ως τα 80 χιλιόμετρα για λόγους ασφαλείας, να προχωρήσουμε μετά από το Σάββατο στην γραμμή, η οποία είπατε εσείς, και για επιβάτες. Στη συνέχεια θα υπάρξουν οι διαδικασίες για την μόνιμη αποκατάσταση των υποδομών και την μόνιμη αποκατάσταση της σηματοδότησης και της τηλεδιοίκησης. Σε ό,τι αφορά το πρώτο κομμάτι, την μόνιμη αποκατάσταση των υποδομών, αυτή θα κρατήσει, εκτιμούμε, αρκετό χρονικό διάστημα. Τα έργα θα ολοκληρωθούν το 2025. Μάλιστα. Νομίζουμε και εκτιμούμε ότι η οριστική αποκατάσταση των ζημιών θα γίνει σε 11 μήνες για τη γραμμή ανόδου και σε 9 μήνες για τη γραμμή καθόδου. Μάλιστα. Ο διαγωνισμός εκτιμούμε ότι θα ξεκινήσει περίπου το Μάιο του 2024 και η ανάθεση σε ανάδοχο με την έναρξη εργασιών θα είναι περίπου τον Ιούνιο του 2024. Με ένα κόστος για τις υποδομές γύρω στα 120 εκατομμύρια ευρώ. Και πάνω σε αυτό το κόστος, για αυτό που λέμε, έχουμε άλλο ένα κόστος περίπου 30 με 40 εκατομμύρια ευρώ για την αποκατάσταση της σηματοδότησης και της τηλεδιοίκησης. Ναι. Στο τμήμα από τη Σύρακα της Όθριος μέχρι την έξοδο στο αεροδρομικό σταθμό Δομοκού. Αυτό είναι αντικείμενο βεβαίως σύμβασης 635 της ΕΡΓΟΣΕ. Η οριστική αποκατάσταση εκτιμούμε ότι θα έχει χρόνο περίπου 14 μήνες από την ανάθεση του έργου. Προσέξτε, 14 μήνες. Ναι. Διότι καμία χώρα του κόσμου δεν είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει το πιο ακραίο φαινόμενο που μπορεί να συμβεί, όχι μόνο μέσα από πλημμύρες, όχι μόνο μέσα από τέτοια φυσικά φαινόμενα, ακόμα και από σεισμούς. Ναι, σωστά. Ναι. Βλέπετε ότι μιλούν για σεισμούς 8 και 9 Ρίκτερ σε διάφορες περιοχές κοντά μας. Ναι. Δεν μπορεί κάποια χώρα να έχει σε όλα τις τα κτίρια τη σεισμική προστασία για 9 Ρίκτερ. Πρέπει συνεπώς να τίνουμε προς το να εξασφαλίσουμε τη μέγιστη δυνατή αλλά εφικτή ανθεκτικότητα των έργων. Ναι. Αντιλαμβάνεστε ότι τα έργα τα οποία κάναμε για τον Ιαννό άντεξαν στην περιοχή της Θεσσαλίας. Ναι, δεν άντεξαν το γιατί τον έννοι. Το κριτήριό μας θα πρέπει να είναι περίπου οι αντοχές του Ιαννού. Ναι. Εάν μιλάμε τώρα για ένα Ντάνιελ, Ντάνιελ σημαίνει κάθε 200-300 χρόνια. Εάν θέλαμε να πιάσουμε και το τελευταίο ακραίο φαινόμενο, το τελευταίο ακραίο, το πιο ακραίο που θα μπορούσε να συμβεί, αυτά είναι κάποια δισεκατομμύρια ευρώ. Δεν μπορώ να υποστηρίξω τα σωστά. Σε καμιά χώρα δεν πιστεύω. Να ξέρετε δε ότι για την αποκατάσταση με τους όρους που σας λέω όλων των καταστροφών σε φυσικά και νομικά πρόσωπα στη Θεσσαλία και στην περιοχή της Θεριάς Ελλάδος στους δύο νομούς, θα στοιχήσει περίπου 3,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Τεράστιο ποσό. Η συνολική αποκατάσταση αυτών που λέμε. Ήδη είναι πολύ μεγάλο το νούμερο και ήδη αναζητώνται πόροι για να καλυφθούν αυτά. Ναι. Έχουμε εξασφαλίσει τους περισσότερους, αλλά όχι όλους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση νομίζω μας έχει ανοίξει την πόρτα, θα μας βοηθήσει. Μας έχει ανοίξει, αλλά όχι στην έκταση που ακόμα κοστολογούνται τα έργα, η αποκατάσταση δηλαδή από τις φυσικές καταστροφές. Ναι, έχουμε δει από το Ταμείο Ανάκαμψης περίπου 600 εκατομμύρια ευρώ για σιδηρόδρομο και για υποδομές, αλλά υπάρχει ενδεχόμενο οι υποδομές να χρειαστούν άλλο ένα δισεκατομμύριο ευρώ στην ευρύτερη περιοχή. Μάλιστα.
Κύριε Υπουργέ, θυμάμαι και τις πρώτες μέρες που πηγαίνατε στην Λάρισα, τότε που έγινε και εκεί μια επιτροπή, βλέποντα τα πράγματα επί τόπου. Περνώντας λοιπόν από εδώ και φιλοξενώντας σας στο δελτίο μας, είπατε και κάτι ακόμη, εκτός από τα νέα έργα που θα χρειαστεί να έχουν υψηλότερη αντοχή, να σχεδιαστούν όπως πρέπει και με τις οικονομικές δυνατότητες μας, πρέπει να φροντίσουμε και τις υπάρχουσες υποδομές. Πρέπει να συντηρούμε τα έργα, είπατε, και νομίζω το είχατε την ευκαιρία να το επαναλάβετε. Και αυτό κοστίζει όμως. Προφανώς. Και αυτό κοστίζει. Και δυνητικά θα κοστίσουν πολλά, διότι, για παράδειγμα, οι γέφυρες στη χώρα μας δεν έχουν καταγραφεί ποτέ. Μέσα στο 2024 για πρώτη φορά θα υπάρχει το Μητρό Γεφυρών, ηλεκτρονικά, ώστε να καθορίσουν τα στοιχεία, ο χρόνος ζωής όλων αυτών, για να μπορέσουμε να δούμε τι πρωτοβουλίες αναλάβουμε. Άρα έχετε απόλυτα δίκιο, το επιβεβαιώνω. Πλέον στο λεξιλόγιο μας να ανέβει στην προτεραιοποίηση η λέξη συντήρηση. Όχι μόνο υλοποίηση νέων έργων, αλλά και συντήρηση. Προσέξτε τώρα τη δυσκολία της άσκησης. Ναι. Έχουμε υφιστάμενα έργα, τα οποία θα πρέπει να τρέχει κανονικά η χρηματοδότησή τους για να ολοκληρωθούν. Ένα παράδειγμα θα σας πω, Ε65. Έχουμε νέα έργα, τα οποία θα πρέπει να βρούμε τη χρηματοδότησή τους. Παράδειγμα, τμήμα του Λαμία Καρπενήσι. Ναι. Έχουμε έργα τα οποία μόλις ξεκίνησαν και θα πρέπει να έχουμε διασφαλισμένη τη χρηματοδότηση μέχρι τέλους. Παράδειγμα, Μπράλος Άμφισσα. Έχουμε νέα έργα που ακούω ότι πρέπει να γίνουν ή ακούω και προτάσεις του ιδιωτικού τομέα για παρεμβάσεις επιπλέον με νέα έργα, μια νέα γενιά έργων. Και έχουμε και τη συντήρηση όλων αυτών. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι πολλά τα δισεκατομμύρια που απαιτούνται για να υλοποιηθούν όλα αυτά. Συνεπώς, κατά τη δική μου εκτίμηση, πρώτον, θα πρέπει τα πιο όριμα έργα να ολοκληρώνονται. Δεύτερον, θα πρέπει να υπάρχει προτεραιοποίηση στη χώρα των αναγκών με όρους κοινωνικής ανταποδοτικότητας και οικονομικής αποτελεσματικότητας σε όλη την Ελλάδα. Ισόρροπη περιφερειακή ανάπτυξη. Και αφού υπάρξει προτεραιοποίηση, πρέπει έγκαιρα να αναζητήσουμε, και αυτό είναι ευθύνη δική μας, τους πόρους, κυρίως ευρωπαϊκούς αλλά και εθνικούς, έτσι ώστε να εκτελέσουμε το ταχύτερο δυνατόν, εντός προϋπολογισμού αν γίνεται, τα έργα αυτά. Η άσκηση δεν είναι καθόλου εύκολη, αλλά πιστεύω και αισιοδοξώ ότι σταδιακά, βήμα-βήμα, θα τα καταφέρουμε. Κύριε Υπουργέ, υπάρχει κάποια δυστοκία με την εξόφληση λογαριασμών με τις εταιρείες τις κατασκευαστικές, και δεν λέω για την περιοχή μας, γενικότερα στη χώρα μας? Νομίζω πριν από λίγο σας απάντησα, ναι, ότι προφανώς υπήρχαν και υπάρχουν εκκρεμότητες από το παρελθόν. Αυτές τις εκκρεμότητες προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών. Ναι. Ξέρετε, αν με ρωτάγατε με την προηγούμενη ιδιότητά μου, θα μπορούσε κάποιος να πει ο Υπουργός Οικονομικών έχει κλείσει τη στρόφιγγα. Ναι. Εγώ τώρα με την ιδιότητά μου είναι προφανές ότι θέλω η στρόφιγγα να είναι ανοιχτή. Εγώ θέλω να προχωρούν τα έργα, οι εργολάβοι να έχουν τους πόρους οι οποίοι απαιτούνται, να μην υπάρχουν καθυστερήσεις. Άρα η άσκηση για εμένα θεωρητικά θα ήταν πολύ πιο εύκολη με ένα άλλο καπέλο διαφορετικό. Η αλήθεια είναι συνεπώς ότι συνεργαζόμαστε με το Υπουργείο Οικονομικών για να βρούμε τους πόρους οι οποίοι απαιτούνται, προκειμένου η πολιτεία να είναι συνεπής στις όποιες αφιλές έχει συσσωρεύσει από το παρελθόν. Μάλιστα. Κύριε Υπουργέ, ταυτόχρονα όμως, ναι, ναι, σας θυμίζω ότι υπάρχει και ένα μεγάλο ανεκτέλεστο έργων του ιδιωτικού τομέα, που σημαίνει ότι υπάρχουν έργα να γίνουν. Βεβαίως όμως, γιατί πάντα είμαι πολύ ειλικρινής και προσπαθώ να ισορροπώ, με δύο επιπλέον προβλήματα που έχουν ανακύψει τα τελευταία μόλις χρόνια στον ιδιωτικό τομέα. Το ένα λέγεται πληθωρισμός, ναι, άρα αύξηση, ναι, του κόστους των υλικών, και το άλλο λέγεται έβρεση ανθρωπίνου δυναμικού. Προσπαθούμε συνεπώς στη νέα άσκηση τώρα να μπορέσουμε να τρέξουμε τα έργα με συνέπεια εμείς προς τον ιδιωτικό τομέα, με εκτέλεση έργων από τον ιδιωτικό τομέα όσο γίνεται πιο έγκαιρα, λαμβάνοντας υπόψη ότι το κόστος των έργων τώρα είναι υψηλότερο και ότι χρειάζεται και απαιτείται να βρούμε πρόσθετο ανθρώπινο κεφάλαιο. Μάλιστα. Αυτή είναι νέα άσκηση ισορροπίας. Ναι. Σας έχω πει δύο. Η πρώτη ήταν έβρεση πόρων με προτεραιοποίηση έργων υφιστάμενων και μελλοντικών, νέας γενιάς έργων. Και σας λέω μια δεύτερη τώρα ισορροπίας με τον ιδιωτικό τομέα, όπου έχουμε
ένα εξαιρετικό μέλλον μπροστά μας να το διαγράφεται, αλλά με πόρους που θα πρέπει να αναζητήσουμε, να αξιοποιήσουμε, να διοχετεύσουμε στον ιδιωτικό τομέα, έναν ιδιωτικό τομέα που πρέπει να τρέξει με υψηλότερες ταχύτητες, αντιμετωπίζοντας μια σειρά από νέες προκλήσεις. Κύριε Μουργιά, να σου ρωτήσω κάτι. Λέμε επανέρχεται το τρένο και λοιπά, βεβαίως σε μια μορφή έτσι, πιο προσεκτική από ό,τι πρώτα, για προφανείς λόγους ασφάλειας. Αν ξέρετε, τι θα γίνει με το δικό μας εδώ το προαστιακό λιανοκλάδι στη Λίδα, θα επαναέρθει? Θα το δούμε και αυτό. Είναι ένα στοιχείο το οποίο το παρακολουθούμε. Ναι. Ειλικρινά όμως, όταν έχεις να αντιμετωπίσεις ένα καινούριο τεράστιο πρόβλημα. Ναι, έχετε δίκιο, εντάξει. Γιατί ξέρετε, παραδώσαμε την 717, ναι, την περίφημη σύμβαση, ναι, τέλος Σεπτεμβρίου, με σηματοδότηση ηλεκτροκίνησης σε όλη τη χώρα. Mm-hmm. Και μείναμε πίσω στο κομμάτι αυτό που είχε παραδοθεί μέσα στο καλοκαίρι στον ΟΣΕ. Ναι, ναι, ναι. Αυτό είναι μια καινούργια πρόκληση που μας πάει πίσω το βασικό σιδηροδρομικό δίκτυο 1,5-2 έτη. Άρα εκεί που λέγαμε ότι έχουμε μεγαλύτερη ασφάλεια και πηγαίναμε για το ETCS μετά, το ευρωπαϊκό σύστημα, για να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε και άλλους πόρους, για να πάμε και τη χώρα ένα βήμα πιο ψηλά στο σιδηροδρομικό της δίκτυο. Ναι. Να κάνουμε και συνδέσεις της Ελλάδος με τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία και την Ουκρανία ακόμα καλύτερα, σε μια σειρά από άλλα έργα που συνδέουν το σιδηροδρομικό δίκτυο με λιμάνια. Ναι. Ήρθαμε αντιμέτωποι τώρα με νέες προκλήσεις. Δηλαδή, εγώ την Δευτέρα στις Βρυξέλλες, γιατί πριν πάω στην Αμερική πήγα στις Βρυξέλλες. Mm-hmm. Δευτέρα στις Βρυξέλλες ζητούσα 1 δισεκατομμύριο ευρώ για σιδηροδρομικά έργα από το πρόγραμμα που λέγεται Συνδέοντας την Ευρώπη, Connecting Europe Facility, και 2 μέρες μετά έπρεπε να βρούμε πόρους για να αποκαταστήσουμε την υφιστάμενη γραμμή. Ναι. Νέες ανάγκες, ναι, νέες προτεραιότητες, ναι, τις οποίες αναγκαστικά θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Mm-hmm. Υπάρχει πάντα αυτός ο αστάθμητος παράγοντας, όπως είπαμε. Κύριε Υπουργέ, το συζητήσαμε, το περιμένουμε και το τρένο και το επιβατικό πλέον μετά το εμπορικό. Να σας δούμε και σαν επιβάτη εδώ στο Λιανοκλάδι. Ωραία. Και θα επιδιώξω, αν δεν αλλάξει κάτι, το Σάββατο το πρωί, το πρώτο, ναι, τρένο που ξεκινάει. Πάντα σύμφωνα και με τις υποχρεώσεις σας. Ωραία, βέβαια. Θα μας ενημερώσετε. Πάρα πολύ ωραία. Όχι, δεν είναι θέμα υποχρεώσεων. Είναι δεδομένο ότι θα είμαι. Απλά θέλω να είμαι απολύτως βέβαιος ότι όλα είναι στην εντέλεια από την πλευρά του ΟΣΕ για να μπορέσει να υπάρξει και το επιβατικό τρένο το Σάββατο. Ναι, 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 ναι. Προέχει η ασφάλεια των επιβατών. Πρωτίστως. Υπάρχει αυτή η αίρεση, η ασφάλεια λοιπόν. Ναι. Μέχρι τώρα, δόξα τω Θεώ, όλα πάνε καλά. Μέχρι στιγμής πάνε καλά. Πάρα πολύ ωραία. Εμπορευματικά κέντρα στις 10 Δεκεμβρίου, ναι, και είναι με βάση το χρονοδιάγραμμα. Οπότε πιθανότατα θα τα πούμε το Σάββατο. Ωραία. Στην επόμενη κουβέντα μας, μέσα στις γιορτές, φαντάζομαι θα έχουμε την ευκαιρία, ίσως και να σας έχουμε και στο στούντιο, θα μας κάνετε μεγάλη έτσι τιμή και χαρά, να συζητήσουμε και για έργα, μεγάλα έργα της περιοχής μας. Α, πολύ ευχαρίστω. Απλά θα επιδιώξουμε αυτό να γίνει λίγο πριν τα Χριστούγεννα, λίγο μετά την Πρωτοχρονιά. Εντάξει, εδώ είμαστε. Όποτε οι υποχρεώσεις σας το επιτρέπουν, εμείς είμαστε είναι εδώ. Πάντα ανοιχτή, το ξέρετε. Ευχαριστώ. Να είστε καλά, κύριε Υπουργέ. Να είστε καλά. Γεια σας. Ήταν μαζί μας, κυρίες και κύριοι.